Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Μεγάλη Παρασκευή, 14 Απριλίου του 2023. Ασφαλώς θα έχετε γυρίσει από τον επιτάφιο, από την περιφορά του επιταφείου, αλλά θα ξεκινήσουμε με ένα σχετικό θέμα που μας έστειλε ένας καλός φίλος, με μνήμες πώς γιόρταζαν. Πώς ήταν η Μεγάλη Παρασκευή και πώς μυρολογούσαν και έκλαιγαν τον επιτάφιο σε ένα χωριό της Κοζάνης. Λες και ήταν ένας δικός τους άνθρωπος. Είχαν και ένα μαντίλι και σκούπιζαν τα δάκρυα. Από το κλάμα σταματούσε η μία, ανήμπορη να τραγουδήσει, αλλά συνέχιζε η άλλη. Πώς να τραγουδήσεις όταν σε πλήγουν τα αναφιλητά? Έπαιρνε μια ανάσα πνιγμένη στο βούρκωμα και άιντε πάλι ξεκινούσε το μυρολόι η καημένη. Θρήνος όμως χωρίς απόγνωση. Λίγο θα κρατούσε, ξέροντας πως την επαύριο θα γιορτάσουν την Ανάσταση. Κάποτε βλέπεις στα παλιά τα χρόνια, τους τραγουδούσαν τους νεκρούς πάνω από το φέρετρο, τη νύχτα πριν την κηδεία. Έτσι αποχαιρετούσαν κάποτε οι Έλληνες τους νεκρούς τους, με το τραγούδι. Ένας ξένος δημοσιογράφος ρώτησε κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη στη Μελίνα Μερκούρη: «Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τους Έλληνες από τους άλλους λαούς?» Και η απάντησή της ήταν: «Ο τρόπος με τον οποίο αποχαιρετούμε τους νεκρούς μας». Δεν ξέρω αν μας διαφοροποιεί αυτό πια ακόμα. Έτσι λοιπόν και στον επιτάφιο τότε έλεγαν τα ίδια θανατικά τραγούδια οι γιαγιάδες μας. Τι απέγιναν αυτά τα τραγούδια δεν ξέρω. Αυτό όμως που ξέρω είναι ότι αυτοί οι απλοί ταπεινοί άνθρωποι ήταν που σήκωσαν έναν ολόκληρο λαό στα πόδια του. Άλλοι ήρωες φανταζόμασταν πως είμαστε όταν ήμασταν μικροί. Ο Ζωρό, ο Σπάιντερμαν, ο Μαγκάιδερ. Ποιος ήθελε να είναι γιαγιά μαροφορεμένη? Αυτές όμως ήταν οι αληθινοί ήρωες στα ρο. Και σήμερα αναπολώ εκείνη την αόρατη δύναμη που είχαν να σηκώνουν στους ώμους τους το Ρωμαίικο για αιώνες. Πόσο δίκιο είχε ο ποιητής. Με τι πέτρες, τι αίμα και τι σίδερο και τι φωτιά είμαστε καμωμένοι, ενώ φαινόμαστε από σκέτο σύννεφο. Σαν ένα θρόισμα τα θυμάμαι εκείνα τα μυρολόγια που τα ταξίδεψε ο ελληνικός αγέρας στους αιώνες με τα αρώματα της άνοιξης. Σαν λαλιές που ξεπήδησαν μέσα από τις αρχαίες πέτρες που λαξεύτηκαν από πίκρες και βάσανα. Ξαναζωντάνεψαν και διηγήθηκαν την ιστορία τους τραγουδώντας. Μια χαραμάδα η θύμηση, από την οποία ξεπηδούν μελωδίες που σπάνε το σημερινό ασύνταχτο αχολόι. Ένας απόϊχος μιας ταυτότητας που τελικά δεν θελήσαμε να έχουμε. Επιμύθιο. Θεριά οι άνθρωποι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή από την αλήθεια της σιωπής. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν, μας είπε ο Κώστας Βάρναλης. Στη μνήμη αυτών των γιαγιάδων λοιπόν αυτές οι αράδες. Ας χωρέσει λίγο η μνήμη μας από δάφτες. Αυτές σίγουρα δεν θα τον ξανασταύρωναν. Στα μαύρα ήταν τυλιγμένο εκείνο το φως του ποιητή που τότε δεν βλέπαμε. Σίδερο τυλιγμένο με σύννεφο. Ανδρέας Τσιφτσιάν, οικονομολόγος. Αυτή είναι η Ρωμιοσύλη λοιπόν. Αυτές οι γιαγιάδες. Θυμάμαι ότι στο χωριό μου, στη Βέργη Σερών, ήμασταν περίπου το 1/4 του χωριού, μεγάλο χωριό. Ήμασταν πόντιοι, πολύ λίγοι μικρασιάτες, οι πόντιοι από την περιοχή της Νικοπόλεως, η μισή, η άλλη μισή από την περιοχή της Άγκυρας, των Μεταλλίων, Γιοσγάτη. Τότε η Άγκυρα ήταν, συμπεριλάμβανε και τη Γιοσγάτη, από τη Γιοσγάτη η πόντι. Είχαμε λίγους στρατιώτες και ελάχιστους μικρασιάτες. Και οι άλλοι ήταν ντόπιοι Μακεδόνες, πραγματικοί Μακεδόνες, όχι ψευτομακεδόνες. Θυμάμαι λοιπόν ότι Μεγάλη Παρασκευή δεν έπιναν ούτε νερό. Το μόνο που έκαναν ήταν να βρέχουν το στόμα τους
με λίγο ξύδι. Και φυσικά το βράδυ ήταν οι γνωστές τελετές. Και ναι, τον νεκρό, εννοώ τον Ιησού, τον μυρολογούσαν, όχι όπως τα λέει ο Τσιφσιάν. Αλλά ξέρω ότι μυρολογούσαν τους νεκρούς. Και μάλιστα η γιαγιά μου ήταν κάτι σαν κατεπάγγελμα μυρολογήτρα. Όταν πέθαναν οι δικοί μας οι πόντοι, ήταν συνεχώς εκεί, σχεδόν ένα 24ωρο και μυρολογούσε τους νεκρούς. Αυτή ήταν η Ρωμιοσύνη, ξέρουμε για τις μυρολογήτρες στη Μάνη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Θα μου πείτε, ο κόσμος εξελίσσεται. Εντάξει, το δέχομαι. Είναι η πρόοδος της κοινωνίας, της ανθρωπότητας. Αλλά η πρόοδος έχει και μία ένα θετικό πρόσημο. Είναι πρόοδος αυτό που ζούμε? Η διάλυση της κοινωνίας είναι πρόοδος? Η διάλυση αυτού του λαού που είχε αυτό το ματωμένο δρομολόγιο στην ιστορία και η πορεία σε ανεξιχνίαστα, σε ανεξιχνίαστες κατευθύνσεις και προορισμούς. Πρέπει να τη δεχτούμε. Εν πάση περιπτώσει, να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα. Νομίζω ότι ναι, και ποιητικό και όμορφο ήταν το... Και νομίζω ότι τέριαζε και στις μέρες μετά τη Σταύρωση έρχεται η Ανάσταση. Να πάμε τώρα στο πόλεμο. Ακούστε. Δεν έκαναν, νομίζω δεν δέχτηκαν οι Ρώσοι εκεχηρία ούτε για το Πάσχα. Και μάλιστα είδα ότι και σήμερα γίνονται μάχες συνεχείς, βομβαρδισμοί και μάχες στην πόλη Μπαχμούτ. Κάποιος έγραψε ένα σχόλιο, λέγεται Μπαχμούτ. Εντάξει, παιδιά, πού να ξέρουμε τώρα και τους τόνους. Λοιπόν, και παρεμπιπτόντως, προχθές είπα ότι τα Κράβαρα είναι μια ομάδα 8-10 χωριών από το Ναύπλιο, από τα ορεινή περιοχή του Ναυπλίου, όχι του Ναυπάκτου ήθελα να πω, της Ναυπάκτου ήθελα να πω. Έμεινε το Ναφ, αντί να πω Ναύπακτος, είπα Ναύπλιο. Εντάξει, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, δεν έκανα λοιπόν εκεχηρία και σκοτώνονται σήμερα ξανά. Προχθές είδα κάπου μια φωτογραφία από τον Μπαχμούτ και είχε περίπου, μέτρησα 31-32 νεκρούς, φαινόταν ότι ήταν παιδιά οι περισσότεροι. Και τους είχε η Βάγκνερ, ήτανε Ουκρανοί. Πραγματικά, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος να μπορεί να αντέξει να παρατηρήσει αυτή, δεν μπορούσα να την παρατηρήσω αυτή τη φωτογραφία. Δηλαδή, άνθρωποι ξαπλωμένοι κάτω, άψυχοι. Τέλος πάντων, συνεχίζεται ο πόλεμος λοιπόν, αλλά υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, θα δούμε παρακάτω. Ενώ γίνονται όλα αυτά και ενώ ετοιμαζόμαστε για Πάσχα, έκαψαν έναν ελληνικό, δεν ξέρω και πώς να το πω, ορθόδοξο ουνητικό ναό στο Λβόφ. Παλιός ναός, λέει ιστορικός ναός, εκκλησία. Στην Ουκρανία υπάρχουν ορθόδοξοι ουνίτες. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί οι οποίοι τηρούν το ελληνορθόδοξο τυπικό απολύτως, μάλιστα φορούν και ακόμα και οι ιερείς φορούν τα άνθια που φορούν και οι δικοί μας οι ελληνορθόδοξοι. Που... Η μόνη διαφορά είναι ότι μνημονεύουν τον Πάπα αντί τον Πατριάρχη. Είναι μεγάλο θέμα και η Ιουνία. Εν πάση περιπτώσει έκαψαν ένα τέτοιο ναό σήμερα. Τώρα ποιος το έκαψε δεν ξέρω, αλλά η πόλη Λβόφ ή Λβίβ βρίσκεται στα σύνορα κοντά με την Πολωνία. Οι αναταράξεις από τις διαρροές των απορρίτων εγγράφων συνεχίζονται. Καταρχάς συνελήφθη ο υπεύθυνος της διαρροής. Όπως σας είχαμε πει εδώ και μέρες, είναι ένας νεαρός εθισμένος στα παιχνίδια, 21 ετών. Τον έπιασα σε μια εκεί στη Μασαχουσέτη κοντά στη Βοστόνη. Ήταν, συγγνώμη, σε μια βάση της πολεμικής αεροπορίας της Εθνοφυλακής στο τμήμα των πληροφοριών. Δεν είχε κάποια ειδική εκπαίδευση, έβγαλε το λύκειο. Από το λύκειο ακόμα ήταν βαρεμένος με όπλα και με τέτοια παιχνίδια, λένε οι συμμαθητές του. Και πήραν χωρίς καμιά εκπαίδευση, τον έβαλαν σε μια θέση
επειδή από εκεί μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που συλλέγονται από μη επανδρομένα αεροσκάφη σε όλο τον κόσμο, είχε λοιπόν και αυτός πρόσβαση σε όλα. Και πραγματικά μερικές φορές βλέποντας ορισμένα πράγματα λέω, είναι δυνατόν οι μεγάλες δυνάμεις, πώς έγιναν μεγάλες δυνάμεις και πώς κρατιούνται αυτές οι μεγάλες δυνάμεις. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ δεν λέω ότι τα κάνουμε όλα καλά. Αλλά είναι δυνατόν να βάλεις στο πιο κρίσιμο πόστο, με πρόσβαση σε όλα τα απόρριτα αρχεία, άκρως απόρριτα αρχεία, αρχεία που απαγορεύεται να δοθούν σε ξένες χώρες, που σημαίνει είναι πολύτιμα. Να βάλεις ένα παιδί 21 χρονών βαρεμένο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Παρασυρώμαστε και πάμε εδώ και εκεί. Αλήθεια είναι. Έτσι έγινε. Απλά έπρεπε να το προβλέψουν ότι ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σε μια τέτοια θέση. Απλά είναι τα πράγματα. 21 χρονών παιδί, αυτός ακόμα παιδί είναι. Ειδικά αυτοί που είναι με τα παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά, δεν ζουν στην κανονική κοινωνία. Είναι ανώριμοι άνθρωποι. Ή τέλος πάντων έχουν μια ειδική οριμότητα, όχι αυτή την κοινωνική που γνωρίζουμε όλοι μας. Σε αυτά λοιπόν που διέρευσαν, όπως είπαμε, εμπλέκουν την Σερβία ότι έδωσε πυρομαχικά. Χθες ο Υπουργός Άμυνας της Σερβίας είπε δεν δώσαμε. Το ίδιο είπε και ο Βούτσης. Σήμερα την άλλαξε την πλάκα. Ο Βούτσης λέει, καλά λέει, πού να ξέρω εγώ, πούλησα σε μια άλλη χώρα, αν αυτή τα έδωσε στην Ουκρανία. Το γύρισε τώρα το... και τι λέει, εμείς δώσαμε σε Τουρκία, Ισπανία και Τσεχία πυρομαχικά και τα πυρομαχικά βρέθηκαν εκεί. Πόλεμος γίνεται, λέει, εκεί θα βρισκόντουσαν. Επαναλαμβάνω, ξέρουν οι Ρώσοι ότι τελικώς πούλησαν δια τις τεθλασμένες. Τώρα εσείς τι λέτε, από τις τρεις χώρες, ποια είναι αυτή η οποία πήρε πυρομαχικά και τα έδωσε στην Ουκρανία? Είπαμε Τουρκία, Ισπανία και Τσεχία. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβετε ποιος είναι αυτός που το παίζει και έτσι και αλλιώς. Διότι η Τουρκία με βάση τα έγγραφα διαπραγματεύτηκε με τη Βάγνερ να της πουλήσει όπλα και πυρομαχικά και για την Ουκρανία και για το Μαλί, για την Αφρική όπου η Βάγνερ έχει μεγάλη δραστηριότητα. Το είπαμε χθες ότι η Πολωνία ζητάει από την από τη Γερμανία την άδεια να δώσει τα MiG-29 που τις είχε δώσει η Γερμανία, τα είχε από την Ανατολική Γερμανία, τα είχε δώσει στην Πολωνία, ζήτησε την άδεια. Τελικώς χθες το βράδυ δόθηκε η άδεια, θα δοθούν τα MiG-29 στην Ουκρανία. Αυτές οι αποκαλύψεις, τέλος πάντων, από τα απόρριτα έγγραφα των ΗΠΑ εμπλέκουν πάλι και την Ελλάδα. Και εκεί φέρεται η Ελλάδα να είναι έτοιμη να δώσει Λέοπαρντ. Να πούμε ότι αυτό το απέρριψε κατηγορηματικά ο Παναγιωτόπουλος στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Δέχθηκε ερώτηση, είπε δεν πρόκειται να στείλουμε. Δεν πρόκειται να στείλουμε Λέοπαρντ 2 ή τα Λέοπαρντ 1. Μήπως είπε εγώ εννοούσα τα 2 και θα στείλουμε ένα, δεν το ξέρω. Πάντως εμπλέκουν την Ελλάδα και πάλι και δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να μας συμβεί. Πάντως, ναι, για να πάμε και στο τελευταίο υποθέμα του δεύτερου θέματος, είναι τι γίνεται τελικώς με αυτή την αντεπίθεση και πού πηγαίνει ο πόλεμος. Ακούστε, αυτή η κατάσταση δεν θα έχει καλό τέλος. Φαίνεται, το έχουμε ξαναπεί, το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Δύση έναντι της Ρωσίας είναι ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων. Στη Ρωσία υπάρχει ένα καθετοποιημένο σύστημα. Παίρνει ο Πούτιν και η περί αυτών απόφαση, δεν είναι αναγκασμένοι να την περάσουν ούτε από τη Δούμα, ούτε από επιτροπές, τίποτα. Μία ομάδα κλειστή ανθρώπων παίρνουν την απόφαση, η απόφαση αυτή κατευθύνεται άμεσα σε αυτούς που πρέπει να την υλοποιήσουν και υλοποιείται χωρίς να υπάρχουν καθυστερήσεις, έλλειψη συντονισμού κτλ. Η Δύση, παρότι το ΝΑΤΟ συμμαζεύτηκε, ξανασυγκροτήθηκε και όντως δεν είναι πια ένας εγκεφαλικά νεκρό όπως έλεγε ο Μακρόν, παρόλα αυτά τα προβλήματα συντονισμού υπάρχουν. Γιατί? Διότι για παράδειγμα αν ήθελε μια χώρα ή η Ελλάδα να δώσει κάτι, δεν θα το δώσει λόγω των εκλογών, έχει εκλογές. Σου λέει πάρα να δώσω τώρα να χάσω τις δύο κρίσιμες μονάδες η Νέα Δημοκρατία για να μου βγει ο άλλος κυβέρνηση. Δεν το δίνει. Τον άλλο μήνα έχει ένας άλλος από τους 30 του ΝΑΤΟ ή τους
27 πόσοι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει άλλες εκλογές, μετά έχει άλλες. Αυτό λοιπόν το ζήτημα είναι μια αντικειμενική αδυναμία της Δύσης έναντι της Ρωσίας. Αυτός ο πόλεμος δεν θα πάει καλά. Δεν θα πάει καλά και αν κινδυνεύσει τελικά να νικηθεί η Δύση, διότι εκεί το ανοίγαν αυτό τον πόλεμο σε ένα πόλεμο Δύσης με τη Ρωσία. Αν κινδυνεύσει να νικηθεί η Δύση, δεν είναι απλά τα πράγματα. Ποιος θα την σταματήσει τη Ρωσία μετά μέσα στην Ουκρανία? Διαβάζω σήμερα τον Μετβέντεφ και τι είπε. Λέει, αν κάποια στιγμή κουραστεί η Δύση και ή τελειώσουν τα λεφτά να στηρίζουν την Ουκρανία, δεν θα υπάρχει Ουκρανία. Θα το δεχθεί αυτό η Δύση? Μήπως εμπλακεί η Δύση και πάμε σε κάτι μεγαλύτερο από αυτό που βλέπουμε? Εννοώ σε ένα πόλεμο μεγαλύτερης κλίμακας και εννοώ παγκόσμιο πόλεμο. Λοιπόν, και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο προβληματισμός είναι μεγάλος, επαναλαμβάνω. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό, δεν ξέρω πόσο απασχολεί τις χώρες που εμπλέκονται, πάντως είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και φυσικά υπάρχει και ένα θέμα εδώ. Ο Σέιμουρ Χέρς έγραψε ένα άρθρο και είπε «Στηρίζομαι σε πληροφορίες που πήρα από τη CIA με βάση αυτές 400 εκατομμύρια δολάρια των Αμερικανών φορολογουμένων, τα διασπάθησε, άφησε να ανοηθεί ευθέως ο Ζελένσκι και η στενή του ομάδα, 35 άτομα». Είδατε πουθενά καμία είδηση στην Ελλάδα? Καλά, συγγνώμη, είναι αυτό δημοκρατία? Δηλαδή δεν είναι είδηση, δεν έπρεπε να γραφτεί? Αλλά ξέρετε τι γίνεται, έπεσαν στην παγίδα. Σου λέει κάτσε, εδώ είχαμε έναν καθηγητή, βγήκα μια μέρα σε ένα κανάλι και είπε ένας καθηγητής, καλά τώρα, αυτός που διδάσκει τα παιδιά μας να γίνουν αύριο από ακαδημαϊκοί πολίτες, να γίνουν πολίτες της χώρας, εννοώ. Και λέει είναι ο νέος Τσόρτσιλ αυτός, μεγάλος ηγέτης παγκόσμιας εμβέλειας. Όταν λες τέτοια πράγματα και τα διαδίδεις και μετά έρχεται ένα, το διέψευσε φυσικά ο Ζελένσκι, να είμαστε δίκαιοι, το είπαμε και αυτό χθες, αλλά εν πάση περιπτώσει και την είδηση και τη διάψευση δεν έπρεπε να την πούμε και ας καταλάβει τι θέλει ο καθένας μετά. Γιατί δεν είπε κανένας τίποτα. Ελάχιστα πράγματα είδα. Κανένας. Άμα έχεις τέτοιους ακαδημαϊκούς, πού να πάει η Ελλάδα για την οποία λέγαμε στο πρώτο θέμα? Πού να πάει? Σε ανεξερεύνητα νερά οδηγούμαστε. Λοιπόν, και ενώ μιλάμε λοιπόν για αυτή την κατάσταση, πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι το εξής. Βρίσκεται η Μπέρμποκ, είπαμε, στην Κίνα. Εντάξει, έκανε κάποιες δηλώσεις. Ήταν να πάει και ο Μπορέλ, ο οποίος έπαθε κορονοϊό. Εν πάση περιπτώσει προσπαθούν να μπουν την Κίνα και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την Ταϊβάν. Και να ασκήσει επιρροή στην Ρωσία για να σταματήσει ο πόλεμος. Αντί αυτού όμως, και ενώ η στρατιωτική πίεση σήμερα δεν είδα αν συνεχίζεται στην Ταϊβάν, αντί αυτού βλέπουμε το εξής, ότι ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας διέταξε πολεμικό συναγερμό στον στόλο του Ειρηνικού, Βλαδιβοστόκ και Χερσόνησος Καμτσάτκα και οι Κουρίλες νήσι, όλη αυτή, νομίζω λέγεται ωκεανός της Ιαπωνίας αυτή η περιοχή, ο Βερίγγιος Πορθμός, σε αυτή την περιοχή λοιπόν έχουμε κατάσταση συναγερμού, πολεμικού συναγερμού, ο στόλος του Ειρηνικού, και ενώ άρα έχουμε μια κρίση στην Ταϊβάν, μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα ή και χιλιάδες βορειότερα έχουμε πολεμικό συναγερμό του στόλου του Ειρηνικού του Ρωσικού, και επισκέπτεται τη Μόσχα ο Υπουργός Άμυνας της Κίνας. Και έχουμε αυτή την αβεβαιότητα στην Ουκρανία. Δεν φτάνει ένας τρελός για να έχουμε παγκόσμιο πόλεμο. Πιστεύω ότι θέλει δύο, γιατί άμα είναι μόνο ένας, ο λογικός θα βρει τρόπο να ικανοποιήσει τον τρελό να σταματήσει. Το θέμα είναι αν βρεθούν δύο τρελοί. Τότε καταστραφεί η ανθρωπότητα. Έχουμε αντιληφθεί που πηγαίνουμε. Και δεν κινδυνολογώ. Βάζουμε τα πράγματα μόνον στην πραγματική τους διάσταση.
πολεμικός συναγερμός, επαναλαμβάνω, στον ελληνικό βόρεια, του στόλου του ειρηνικού. Χθες η Κίνα έκανε απαγόρευση διάπλου πλοίων σε μια περιοχή κοντά στην Ταϊβάν, και σήμερα πηγαίνει ο Υπουργός Άμυνας της Κίνας στη Μόσχα. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Λοιπόν, πάμε. Ο Απόστολος Αποστολόπουλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έμπαινε στα σπίτια μας από το 1975, νομίζω, μέχρι το 80 τόσο. Πολλά χρόνια. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής ραδιοφωνίας, της τηλεόρασης. Ένας σημαντικός δημοσιογράφος, γαλλοτραφής. Έχει επαφές τώρα και με τα γαλλικά ΜΜΕ, δηλαδή διαβάζει τη γαλλική γεωπολιτική σκέψη. Είναι φίλος μας, συζητάμε και πολλές φορές μαζί. Έγραψε ένα άρθρο, οι 5 ατυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και επειδή σχετίζεται με ό,τι έχουμε πει με τα δύο τελευταία θέματα, θα το διαβάσουμε γιατί πραγματικά έχει αξία. Ο πρώτος στόχος των ΗΠΑ στον Ουκρανικό πόλεμο είναι ο απόλυτος έλεγχος της Ευρώπης. Η εξουθένωση της Ρωσίας με έναν πόλεμο φθοράς είναι η εκ των ον ουκ άνευ προϋπόθεση για να πετύχουν αυτόν τον στόχο. Εξουθενώνουν τη Ρωσία για να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της Ευρώπης. Ο συνδυασμός των δύο, αν πετύχαινε, θα εξασφάλιζε την παραμονή των ΗΠΑ στη θέση της υπερδύναμης, τουλάχιστον για ένα διάστημα. Το εγχείρημα εξελίσσεται, αλλά τα έως τώρα δείγματα του πολέμου δεν είναι ενθαρρυντικά για τις ΗΠΑ και συνολικά για το δυτικό στρατόπεδο. Η πορεία των ΗΠΑ θυμίζει τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Στις ΗΠΑ διαβάζουν Θουκυδίδη, αλλά φαίνεται ότι δεν κατανοούν πως ακολουθούν τον ολισθηρό δρόμο της Αθήνας που τελείωσε με την καταστροφή της. Η Ρωσία στόχος. Η πρώτη ατυχία για τις ΗΠΑ ήταν ότι εκδιώχθηκε ο Γέλτσιν από μια ομάδα έμπειρων και πατριωτών κατασκόπων με επικεφαλής τον Πούτιν. Μια ομάδα με πλήρη γνώση της εσωτερικής κατάστασης της χώρας και πληρέστατη επίγνωση των διεθνών σχέσεων και ισορροπιών και της γεωπολιτικής, λέω εγώ. Ο Μπρεζίνσκι, κορυφαίος αναλυτής μαζί με τον Κίσιγκερ, τόνιζε ως το θάνατό του ότι στόχος των ΗΠΑ όφιλε να είναι ένας. Να μην επιτρέψει στη Ρωσία να βγει από το τέλμα που την είχε βεθύσει ο μέθυσος Γέλτσιν, ώστε να μην ξαναγίνει μεγάλη δύναμη. Να μείνει μια περιφερειακή δύναμη χωρίς βαρύνοντα λόγο στα διεθνή πράγματα. Ο Μπρεζίνσκι έφυγε από τη ζωή απογοητευμένος. Προφανώς γιατί ο Πούτιν και οι αφίλοι του από τις μυστικές υπηρεσίες ξαναέκαναν τη Ρωσία μεγάλη. Ο άλλος σπουδαίος και εφάνταστος στρατηγός της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, ο Κίσιγκερ, σχεδίασε το άνοιγμα στην Κίνα με τον ίδιο στόχο. Να απομονωθεί η Ρωσία στη στενή γειτονιά της, ως αντίπολος πλέον όχι μόνο των ΗΠΑ αλλά και της Κίνας. Και αυτός βλέπει στο τέλος της ζωής του την πολιτική του να αποτυγχάνει, γιατί οι ΗΠΑ με δικά της πεδαριώδη λάθη έσβρασαν τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας. ΗΠΑ και αρχαία Αθήνα. Η δεύτερη ατυχία της Δύσης είναι ότι απέτυχε να διασπάσει την κοινωνική και πολιτική συνοχή της Ρωσίας. Η εσωτερική αντιπολίτευση αποτελείται από ασήμαντος και ανίκανος αχυρανθρώπους. Εννοεί ότι είναι άνθρωποι ενεργούμενα της Δύσης. Η ομάδα εξουσίας στη Μόσχα αποδείχθηκε συνεκτική, ενώ η στήριξη του κόσμου παραμένει ακλόνητη στην ομάδα. Η τρίτη ατυχία για τις ΗΠΑ ήταν ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι αποδεικνύονται υπάκουοι, αλλά παντελώς ανίκανα να προσφέρουν κάτι παραπάνω από μερικά σιδερικά, όπλα και άρματα και λίγα λεφτά. Λέει λίγα σε σχέση με τις ζημιές που παθαίνει η Ουκρανία. Κατά τα άλλα, κλωσάνε τον καημό τους για το χαμένο παράδεισο του φτηνού πετρελαίου της Ρωσίας. Ως τώρα, οι επικρατούσες ελίτ στις ΗΠΑ πληρώνουν ακριβά για να συντηρήσουν την ιδιότητα της υπερδύναμης, αλλά επειδή δεν παρουσιάζουν νικηφόρα αποτελέσματα, παραμένει το διχαστικό κλίμα εντός της χώρας, ενώ απέτυχε η προσπάθεια να πλήξουν τον Τραμπ με το πολυχρησιμοποιημένο επιχείρημα του σεξουαλικού σκανδάλου. Η τέταρτη ατυχία των ΗΠΑ
είναι ότι η υπομονή των Ευρωπαίων δείχνει να εξαντλείται. Σας τα είπα διαφορετικά πριν. Η Φόντερ Λάιεν και ο Μακρόν πήγαν στην Κίνα μετά τον καγκελάριο Σόλτς. Οι Κινέζοι άπλωσαν κόκκινο χαλί στο Μακρόν, ενώ ανάγκασαν τη Φόντερ Λάιεν να βγει από το αεροπλάνο από την έξοδο των επιβατών. «Δεν θα θυσιάσουμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα», είπε αορίστος η Ντερ Λάιεν. Ο Μακρόν, επιστρέφοντας, μίλησε για στρατηγική αυτονομία της Γαλλίας και της Ευρώπης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα των Καθολικών, σε μια προσπάθεια συσπήρωσης των θρησκευομένων Γάλλων με τους πατριώτες γκολικούς και τους πάσης φύσεως μπουρζουά εν ώψη εκλογών αλλά και των επερχόμενων συγκρούσεων για την πορεία της Ευρώπης. Δεν αποκλείεται ο γαλλικός ξεσηκωμός να βρει μιμητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, από ελεγχόμενος χώρος η Ευρώπη γίνεται πρόσθετο πρόβλημα για τη ΣΥΠΑ. Και όταν οι κατασκευασμένοι από το Πεντάγωνο δεξαμενής σκέψης RAND συνιστά να μπει τέλος στον πόλεμο για το καλό της πατρίδας, τι άλλο να σκεφτεί κανείς? Το φόβητρο. Την πέμπτη και μεγαλύτερη ατυχία οι ΗΠΑ την έφτιαξαν μόνες τους, με τα χεράκια τους. Η Κίνα έχει συνδεθεί με τη Ρωσία όχι τόσο επειδή έχουν κοινά συμφέροντα, έχουν πράγματα που μπορεί να διαφωνήσουν, αλλά επειδή φοβούνται και οι δύο τις ΗΠΑ. Το παράδειγμά τους το μιμούνται και άλλοι για τους ίδιους λόγους, με πρώτη την Ινδία, γνωστή αντίπαλος της Κίνας, που εντάχθηκε και αυτή στους BRICS. Και μόλις προημερών η Τινησία απέρριψε δανειοδότηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στρέφεται στους BRICS να βρει τα λεφτά που της λείπουν. Η ΗΠΑ είναι ταυτόχρονα υπερδύναμη, αλλά και φόβητρο της νέας εποχής. Έτσι ακριβώς ήταν και η αρχαία Αθήνα, ώσπου έγινε ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Τα καρφιά στον Ντεγκόλ. Τη σύλληψη του σχεδίου «Ενότητα της Δύσης» με μια ενωμένη Ευρώπη, ρημαγμένη με τα πολεμικά, οι οικειοθελώς υποταγμένοι στη ΣΥΠΑ ανέλαβαν να υλοποιήσουν οι Σουμάν και Μονέ, οι λεγόμενοι και πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί κάρφωναν στον Ρούσβελτ τις προθέσεις ανεξαρτησίας του Ντεγκόλ, ο μόνος που είχε όραμα για μια Ευρώπη ανεξάρτητη από τον Ατλαντικό ως τα Ουράλια. Το σχέδιο προχώρησε έως ότου η Ευρωπαϊκή Ένωση πλούτησε και η Γερμανία εκδήλωσε διαθέσεις απεξάρτησης από τη ΣΥΠΑ. Ο Ουκρανικός πόλεμος έδωσε λαδί ώστε οι ΗΠΑ να γονατίσουν τη Γερμανία και να μετατρέψουν την εθελοντική ενότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυταρχική συμπόρευση. Το πιο σημαντικό στον σημερινό ξεσηκωμό των Γάλλων είναι ίσως ότι τα γαλλικά ΜΜΕ, ιδιοκτησία των ελίτ, χαρακτηρίζουν εξτρεμιστή των Μελασσών, αλλά όχι την προσαρμοσμένη από χρόνια Λεπέν. Τι έχουν να δουν τα μάτια τους? Θεωρώ ότι είναι σοβαρότατη η προβληματισμή του Απόστολου Αποστολόπουλου. Η ανάλυση του έχει βάθος, πατάει γερά. Ναι, πραγματικά υπάρχει σοβαρότατος προβληματισμός. Καταρχάς, ποια θα είναι η πορεία του πολέμου στην Ουκρανία? Φαίνεται ότι δεν υπάρχει λύση στο πρόβλημα. Δεν μπορεί, κανείς δεν μπορεί να κάνει πίσω. Η Ουκρανία, η κυβέρνηση Ζελένσκι, η Ουκρανία, ο ουκρανικός λαός δεν μπορεί να κάνει πίσω. Έχει θυσιάσει εκεί τα πάντα. Το μέλλον του τόπου έχει θυσιαστεί. Δεν μπορεί να κάνει πίσω. Η Ρωσία δεν μπορεί να κάνει πίσω γιατί έχει τις δικές της δικαιολογίες και επιχειρήματα. 11 εκατομμύρια Ρώσοι κατοικούν, λέει, στην Ανατολική Ουκρανία. Εγώ για αυτούς είμαι εκεί. Αλλά πέρα από αυτό είναι και μια δύναμη που, μια πυρηνική δύναμη που αν ιτηθεί εκεί, είδατε τι έγινε χθες με τον Πατρούσεφ. Πήγε στο Βόρειο Κάφκασο για να μην ξεσπάσουν διαμαρτυρίες και είναι όλοι μουσουλμάνοι, μην έχουμε τίποτα ριζοσπαστικούς Ισλαμιστές και τρομοκρατίες και όλα αυτά. Άρα και η Ρωσία επιμένει. Ποια είναι η διέξοδος εκεί? Και αν κουραστεί η Ευρώπη, που φαίνεται ότι κουράζεται, και αν κουραστούν και οι ΗΠΑ, το 2024 έχουμε εκλογές, τι θα γίνει? Τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά να τους φωτίσει ο Θεός. Δεν ξέρω σε τι Θεό πιστεύουν ο Αλλάχ ή πού αλλού πιστεύουν. Πάντως η πορεία της ανθρωπότητας δεν υπάρχουν καλοί ιονοί για την πορεία της ανθρωπότητας. Οι ιονοί δεν είναι καλοί.
Ευτυχώς υπάρχουν κάποια βήματα στη Μέση Ανατολή που μπορούμε να πούμε ότι οδηγούν σε ειρήνευση τουλάχιστον την υπόθεση της, στην περιοχή της Συρίας. Ο Λαυρόφ έκανε κάποιες δηλώσεις σήμερα. Θα τους αρπάξει από τα αυτιά και τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπντουλαχιάν, πώς λέγεται, του Ιράν και της Μιγδάτ της Συρίας και της Τουρκίας τον Τζαβούσογλου. Νομίζω ότι γίνεται αρχές Μαΐου και προσέξτε και αυτός γιατί επισπεύδει και τι έκανε σήμερα, είδατε τη δήλωσή του. Λέει, δεν χωρούν, λέει, προαπαιτούμενα εδώ. Ποιος σας το είπε αυτό? Αυτό το μήνυμα ξέρετε που είναι? Είναι στη Συρία, η οποία βάζει προαπαιτούμενα. Δεν υπάρχουν, λέει, προαπαιτούμενα. Θα καθίσετε όλοι στο τραπέζι να λύσουμε το πρόβλημα. Γιατί βιάζετε? Καταρχάς είδαμε μια κίνηση της Αθήνας. Δεν είναι άσχετη με τις εξελίξεις. Πιστεύω ότι η ελληνική διπλωματία, θέλω να πιστεύω, εύχομαι, έπεισε τους δυτικούς συμμάχους να έχει λόγο στο αύριο της Συρίας και η Ευρώπη και η Δύση και η Ελλάδα. Και έχουμε στις 21 Απριλίου την Σύνοδο για τη Συρία, όπου θα είναι αξιωματούχοι από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία. Βλέπω ότι και η Ιορδανία είναι το επίκεντρο μιας προσπάθειας για ειρηνευτικό σχέδιο στην Συρία. Γιατί? Αυτές όλες είναι προσπάθειες που γίνονται στον αντίποδα των προσπαθειών της Ρωσίας. Τρέχουν να προλάβουν οι Δυτικοί αλλά και οι Άραβες ποιος θα, να μην αφήσουν απολύτως ελεύθερο το πεδίο στη Ρωσία και στους άλλους που έχει δίπλα της, Ιράν και Τουρκία, να διαμορφώσουν το αύριο της Συρίας όπως θέλουν αυτοί. Και βλέπουμε λοιπόν μία σοβαρή προσπάθεια η οποία έχει την υποστήριξη του αραβικού κόσμου για να έχουμε ένα ειρηνευτικό σχέδιο στην Συρία. Εδώ να πω κάτι, ότι η Ιορδανία έχει έναν επιπλέον λόγο που ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία. Επαναλαμβάνω, με την υποστήριξη και της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου. Ποιος είναι ο ειδικός λόγος? Φιλοξενεί στο έδαφος της 1,3 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες. Ξέρετε πόσο είναι το σύνολο του πληθυσμού της Ιορδανίας? 11 εκατομμύρια. 1,3 στα 11. Ο διπλανός Λίβανος φιλοξενεί 1,2 εκατομμύρια Σύριους στα 5,5 εκατομμύρια κατοίκους και 210.000 Παλαιστίνιους εδώ και 40 χρόνια που έφυγαν μετά την εκδίωξή τους από τους Ισραηλινούς. Και εδώ τίθεται το ερώτημα. Η Τουρκία εκβίασε την Ευρωπαϊκή Ένωση και πήρε, δεν ξέρω αν τα πήρε όλα, 9 δισεκατομμύρια δολάρια για 4,5 εκατομμύρια πρόσφυγες στα 80 εκατομμύρια. Πόσα θα έπρεπε να πάρει η Ιορδανία? 1,3 στα 11 και κυρίως ο Λίβανος 1,2 στα 5,5. Δηλαδή σαν να είχε η Τουρκία, την αναλογία του Λιβάνου, αν βάλουμε την αναλογία του Λιβάνου, 20 εκατομμύρια πρόσφυγες. Και ξέρετε γιατί? Γιατί υπήρχε ο αδύνατος κρίκος, η αχίλλειος πτέρνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέγεται Ελλάδα, με την πολιτική των ανοιχτών συνόρων 15-19 και εν πάση περιπτώσει τις φιλότιμες προσπάθειες που έκανε αυτή η κυβέρνηση, είπαμε να είμαστε δίκαιοι, έκανε προσπάθειες και είδα την συνέντευξη στην Bild νομίζω του Μητσοτάκη που είπε φράχτης, λέει, δεν γίνεται χωρίς φράχτη και αυτά που κάνουμε εμείς προσπάθειες τα ωφέλη τα βλέπετε κι εσείς γιατί έχουμε λιγότερες ροές. Στο φράχτη οφείλεται και στην πολιτική της αποτροπής. Λοιπόν, τι συμβαίνει λοιπόν εδώ? Εμείς κάναμε το λάθος, εμείς είμαστε το πρόβλημα. Δεν είναι η Τουρκία, η Τουρκία βρήκε και τα κάνει, έτσι ήταν πάντα. Εμείς είμαστε το πρόβλημα. Γιατί δεν αναδείξαμε αυτό το απλό που είπα? Ότι έχουν και η Συρία και ο Λίβανος και η Ιορδανία εκατομμύρια πρόσφυγες, πολλαπλάσιους αναλογικά από ό,τι η Τουρκία, και δεν δημιουργούν πρόβλημα στην Ευρώπη, θα μπορούσε και ο Λίβανος να δρομολογεί καράβια και να φεύγουν. Ελάχιστα φεύγουν. Γιατί δεν είναι πολιτική της χώρας. Είναι πολιτική της Τουρκίας. Την αναδείξαμε ποτέ? Και καθίσαμε, καταστρέψαμε τη χώρα? Λοιπόν, αυτά με την Ιορδανία, την πρωτοβουλία της Ιορδανίας, θα την παρακολουθήσουμε
και γίνονται σοβαρές προσπάθειες να πάρουν, να γίνει δεκτή στον αραβικό σύνδεσμο η Συρία. Είδα σήμερα κάπου μια ανακοίνωση από το Κατάρ, λέει, νομίζω θα βάλει βέτο το Κατάρ. Δεν ξέρω αν έχει δικαίωμα να βάλει βέτο. Δεν θα γίνει δεκτή. Γιατί? Γιατί την είπε η Τουρκία. Το Κατάρ παίζει, είναι παράρτη με τις Τουρκίες. Λοιπόν, αυτά, να πάμε σε ένα άλλο σοβαρό θέμα. Σήμερα είπαμε ότι είναι 14 Απριλίου. Τις 14 Απριλίου του 1988 έγινε ένα έγκλημα στη γειτονιά μας, στο βόρειο Ιράκ, στο νότιο Κουρδιστάν, στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Ο Σαντάμ Χουσέιν εφάρμοσε το σχέδιο Ανφάλ. Ποιο είναι αυτό? Είναι ένα σχέδιο όπου με χημικά επιτέθηκε περίπου σε 4.000 χωριά, για να δω λίγο τα στοιχεία γιατί δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα, σε 4.500 χωριά. Έχασαν τη ζωή τους 182.000 άνθρωποι, Κούρδοι όλοι. 1.800 σχολεία, 300 νοσοκομεία, 3.000 ζαμιά και 27 εκκλησίες. Γκρεμίστηκαν όλα. Είναι η γνωστή γενοκτονία της Χαλέψε. Η Χαλέψε, είπαμε προχτές, κάναμε τη γεωγραφία του νοτιού Κουρδιστάν. 4 περιφέρειες, Ντόχουκ, Αρμπίλ, Σουλεϊμανίγια, Χαλέψε. Ντόχουκ και Αρμπίλ της ελέγχουν το ΚΑΝΤΕΠΕ του Μπαρζανί. Σουλεϊμανίγια και Χαλέψε της ελέγχουν το Πατριωτική Ένωση του Κουρδιστάν, του Ταλαμπανί. Εκεί η Χαλέψε λοιπόν καταστράφηκε, εκείνη η περιοχή κυρίως και της Σουλεϊμανίας καταστράφηκε από αυτήν την επιχείρηση του Σαντάμ Χουσέιν. Ήθελε να ξεπαστρέψει τους Κούρδους. Η κατάσταση γι' αυτό δικάστηκε, γι' αυτό τον κρέμασαν, γιατί Χαλέψε τον κρέμασαν και μάλιστα ο δικαστής ήταν Κούρδος. Εκεί λοιπόν έγινε γενοκτονία. Αυτή η γενοκτονία έχει αναγνωριστεί και από το κοινοβούλιο της, από το σημερινό κοινοβούλιο της, του Ιράκ, και από τον ΟΗΕ. Και το έχουν αναγνωρίσει οι εξής χώρες μέχρι στιγμής: η Ολλανδία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία και η Νορβηγία. Επί κυβέρνηση Σαμαρά, μετακόπων και βασάνων, πήγαμε με 6 βουλευτές από 3 κόμματα, διακομματικά δηλαδή, πήγαμε στο Κουρδιστάν, στην αυτόνομη διοίκηση του Κουρδιστάν. Είδαμε, μας υποδέχθηκαν εκεί, τι να σας πω τώρα, παρότι δεν είχε γίνει από το Υπουργείο Εξωτερικών, έγινε από την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της, όχι από την Επιτροπή του Απόδημου Ελληνισμού της Βουλής. Ήταν δηλαδή μία, γιατί το ΙΠΕΞ δεν συμφωνούσε και έγινε μία παράκαμψη. Εν πάση περιπτώσει εκεί μας δέχθηκαν όλοι. Όλοι οι Υπουργοί, ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, ό,τι Υπουργείο θέλαμε το βλέπαμε, περιφερειάρχες. Και εκεί είπαμε, εξέφρασαν τη συμπάθειά τους οι βουλευτές για τα θύματα της γενοκτονίας, είπαν ότι θα κάνουμε προσπάθειες να αναγνωριστεί η γενοκτονία από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επιστρέφοντας λοιπόν, έκαναν μια πρόταση νόμου να αναγνωρίσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο τη γενοκτονία των Κούρδων του Ιράκ, της Χαλέψε. Με ποια λογική? Διότι εμείς, ένας λαός που δεχτήκαμε γενοκτονία στη Θράκη, στον Πόντο και στη Μικρά Ασία, πρέπει να δείχνουμε αλληλεγγύη, όπως αναγνωρίσαμε τη γενοκτονία των Εβραίων, τη γενοκτονία των Αρμενίων, να αναγνωρίσουμε και τη γενοκτονία των Κούρδων της Χαλέψε. Πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών, για να μην στενοχωρηθεί η Τουρκία, είναι ακόμα στα συρτάρια, δεν ξέρω αν είναι στα συρτάρια, μήπως την πέταξαν την ίδια στιγμή στον κάλαθο των Αχρήστων. Οι δε Κούρδοι μας είπαν ότι αν το κάνετε, ταυτοχρόνως θα και το δικό μας κοινοβούλιο θα αναγνωρίσει τη γενοκτονία. Αντιλαμβάνεστε τη σημασία που θα είχε αυτό? Ότι οι Κούρδοι του Βορείου Ιράκ, του Νοτίου Κουρδιστάν, που κατηγορούνται από ορισμένους ότι συμμετείχαν στη γενοκτονία, να είχαν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ελλήνων. Όμως, επαναλαμβάνω, στον κάλαθο των Αχρήστων. Και για να μην λέμε όλα τα αρνητικά, είδα ότι με πρωτοβουλία του Έλληνα Γενικού Προξένου στην Ερμπίλ και του Υπουργείου Παιδείας εδώ, είπαμε τα σωστά να τα λέμε, να μην έχουμε κόμπλεξ, αποφάσισε το ΔΟΑΤΑΠ και το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας να γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία των πανεπιστημίων
και των κρατικών και των ιδιωτικών, των κολεγίων που λειτουργούν στο νότιο Κουρδιστάν, στην αυτόνομη διοίκηση του Κουρδιστάν, στα ελληνικά πανεπιστήμια για μεταπτυχιακά. Και ήδη, από ό,τι ακούω, 100 μεταπτυχιακοί έρχονται εδώ. Αντί να πηγαίνουν στην Τουρκία και να τους κάνουν πλήση εγκεφάλου, να τους κάνουν εχθρούς της Ελλάδας, άνοιξε η πόρτα για να έρχονται εδώ που το θέλουν, επαναλαμβάνω. Να σας πω, επειδή έχω πάει κανένα δεκαριά φορές, ξέρετε τι μου είπαν. Λέει, δεν λέμε για το ελληνικό κράτος. Όταν φεύγαμε από την Τουρκία για να περάσουμε στην Ελλάδα, Κούρδοι του Ιράκ, νομίζαμε ότι ερχόμαστε στη δικιά μας πατρίδα. Παίρναμε μια ανάσα. Στην Τουρκία νιώθαμε ότι κινδυνεύουμε. Και δεν υπάρχει Κούρδος, μου τα λέγανε οι ίδιοι, που να ήρθε στην Ελλάδα και να μην έφαγε ένα κομμάτι ψωμί, να μην ήπια ένα ποτήρι νερό από τους απλούς Έλληνες, να μην του συμπαραστάθηκαν και να μην το βοήθησαν, του δώσαν χέρι βοήθειας για να λύσει τα προβλήματά του. Λοιπόν, αυτά για το Ανφάλ σήμερα. Να πούμε ότι είμαστε στο ίδιο θέμα, ότι τελικώς εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα η δολοφονική απόπερα της Τουρκίας με μία παντρωμένο αεροσκάφος εναντίον του ηγέτη των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας, του Μαζλούμ Άμπντι. Από ό,τι διαβάζω, επίσημα από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, είχαν ενημερώσει την Τουρκία ότι μία κοινή αποστολή Αμερικανών και Κούρδων με επικεφαλής τον Μαζλούμ Άμπντι θα επισκεφτεί τη Σουλεϊμανίγια για συνεργασία με τις τοπικές αντιτρομοκρατικές δυνάμεις εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Και ζήτησαν από την Τουρκία να μην κάνει καμία βλακεία. Η Τουρκία λοιπόν, που πήρε την πληροφορία από τους ίδιους τους Αμερικανούς, έκανε την επίθεση και λένε οι Αμερικανοί επίσημα. Η ρουκέτα που έπεσε από το μη επανδρωμένο έπεσε σε απόσταση 100 μέτρων από τους αξιωματικούς της Αμερικής. Έχω μεταφράσει ένα άρθρο, μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα μας, το Ινφογνώμων Πολιτικά, ενός αναλυτή που ζει στις ΗΠΑ, που έχει σχέση και με το κράτος το αμερικανικό, ο οποίος ζητάει από τον Biden να τιμωρηθεί η Τουρκία, και διαβάζω ότι γίνεται πρόταση νόμου επεξεργάζονται στις ΗΠΑ και να ζητούν να επιβληθούν και οι Ρώσοι στον Ερντογάν, στον Ακάρ και σε όποιον άλλον έχει ευθύνη για αυτή την υπόθεση. Και οι Ρώσοι προσωπικά. Και μάλιστα λένε για να μην θεωρηθεί παρέμβαση στις εκλογές, να γίνει αμέσως μετά τις εκλογές. Είναι μεγάλο θέμα, κρατήστε το. Επαναλαμβάνω, είναι μεγάλο θέμα. Κρατήστε το να δούμε τι κατάληξη θα έχει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Καταρχάς διαβάζω ότι σε ξένο οικόπεδο πάει και χτίζει η Αγγλία, η Βρετανία. Επενδύσεις 2506 εκατομμυρίων στερλινών, γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή, η Αγγλία στις αγγλικές βάσεις στην Κύπρο. Λες και το έφεραν από τη μάνα τους αυτή την περιοχή. Χτίζουν χωρίς να ρωτάνε κανέναν. Είναι δικές τους οι βάσεις. Επειδή το κυπριακό κακοφορμίζει και δεν θα έχει κακό τέλος, το βασικό πρόβλημα δεν είναι η Τουρκία. Το κυπριακό πρόβλημα θα λυνόταν εάν λυνόταν το πρόβλημα της παρουσίας των Βρετανών στο νησί. Όσο είναι οι Βρετανοί στο νησί, αυτό δεν πρόκειται να λυθεί το κυπριακό, ό,τι και να κάνουμε, και αυτό αποτελεί την κύρια αιτία που ο ελληνισμός του νησιού μπορεί να καταστρέψει, να κινδυνεύσει και με πλήρη καταστροφή. Λοιπόν, το έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή μας, ότι θυμάστε τις κυπριακές τράπεζες όταν κατέρευσαν. Είχε προηγηθεί 3 μήνες πριν μία δημοσιοποίηση μίας έκθεσης της BND, της Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού της Γερμανίας, για τις κυπριακές τράπεζες, οι οποίες αποτελούν, έλεγε, πλυντήριο για λεφτά Ρώσων ολιγαρχών. Και σε 3 μήνες ήρθε η κατάρρευση. Ήταν δηλαδή προάγγελος. Γιατί? Για να φύγουν τα λεφτά των Ρώσων ολιγαρχών από την Κύπρο και να πάνε στη Γερμανία. Μπορεί να φαίνεται απλοϊκό ή λαϊκίστικο, δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Αλλά το μεγάλο πλυντήριο δεκαετίες τώρα των Ρώσων ολιγαρχών ποιος είναι? Είναι το Λονδίνο.
το Λονδίνο, εκεί είναι. Και προσέξτε τι θράσος, αυτοί οι οποίοι φιλοξένησαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια Ρώσων ολιγαρχών, κλεμμένα δηλαδή από τη Ρωσία, οι Άγγλοι, επιβάλλουν κυρώσεις τώρα σε κάποια δικηγορικά γραφεία και οι Αμερικανοί στην Κύπρο, επειδή ξέπλυναν λεφτά ή τέλος πάντων βοήθησαν Ρώσους ολιγάρχες, τον Αμπράμοβιτς και τον Οσμάνοφ νομίζω, να λίγο πριν τις κυρώσεις να πάνε σε να στείλουν σε καταπιστεύματα τα λεφτά τους. Νομίζω ο Αμπράμοβιτς 750 εκατομμύρια. Και είναι ένα τεράστιο θέμα. Δεν είναι υποχρεωτικές τώρα οι κυρώσεις, αλλά αν πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υιοθετηθούν θα γίνουν υποχρεωτικές. Σε πάση περιπτώσει είδα ότι στο Περιοδικό Μέγαρο στην Κύπρο έγινε σύσκεψη για το θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί για να φύγουν ό,τι έμεινε εκεί από τους Ρώσους να πάνε στην Αγγλία και όπου αλλού. Εντάξει. Αρκετά καταστρέψατε την Κύπρο. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να γίνονται αυτά. Η Κύπρος πρέπει να μάθει να προστατεύει τον εαυτό της. Αυτό. Αλλά δεν ξέρω, είναι και Μεγάλη Παρασκευή, δεν μπορώ να πω και βαριές κουβέντες. Αλλά δεν μπορεί αυτοί να κατηγορούν την Κύπρο για κάτι που κάνουν αυτοί πολλαπλάσια και δεκαετίες τώρα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Μετέφρασα αυτά που είπαν και αυτά είναι στην ιστοσελίδα μας, για να μην τα διαβάζω εδώ και σας κουράζω, αυτά που υπόθηκαν στην κοινή συνέντευξη τύπου Σαβούσογλου Σουκρή. Σουκρή είναι υπουργός εξωτερικών της Αιγύπτου, επισκέφθηκε την Άγκυρα, έκαναν κοινή συνέντευξη τύπου. Εκεί ο Σουκρή ήταν, θα έλεγα, συμμαζεμένος, αλλά ο Τσαβούσογλου ξεσπάθωσε. Είπε ότι εμείς έχουμε κοινά συμφέροντα, δεν είναι αντιτιθέμενα τα συμφέροντα της Αιγύπτου με την Τουρκία, ότι συμφωνήσαμε να πάμε σε εκλογές για να έχουμε μία κυβέρνηση αντιπροσωπευτική κτλ. Παρεμπιπτόντως είδα ότι γίνονται συναντήσεις αυτές τις μέρες στη Βενγκάζη, αντιπροσωπεία των ενόπλων δυνάμεων της Δύσης, δηλαδή της Τρίπολης, αυτοί που ξεπουλήθηκαν στους Τούρκους, είναι στη Βενγκάζη και μιλούν με τη στρατιωτική ηγεσία, με στελέχη της στρατιωτικής ηγεσίας του Χαφτάρ. Και στόχος είναι η ενοποίηση για να πάμε στις εκλογές ενωμένοι. Και έρχεται λοιπόν τώρα και η συνάντηση αυτή και δείχνει ότι γίνονται προσπάθειες να αμβλυνθούν οι διαφορές της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Αυτό ας τα ακούσει ο κύριος Δένδιας, γιατί έχουμε βάλει όλα τα καλάθια, όλα τα λεφτά μας, όλα τα αυγά μας, δεν είναι βαμμένα, όπως είναι, αλλά τα αυγά μας στο καλάθι της Αιγύπτου και περιμένουμε να μας λύσει η Αίγυπτος τα πρόβλημα. Κούνια που μας κούναγε. Τα προβλήματα οι χώρες τα λύνουν μόνες τους. Εν πάση περιπτώσει, τι είπε η Τουρκία? Εγώ λέει το μνημόνιο, όχι το μνημόνιο της οριοθέτησης, το μνημόνιο που υπέγραψε, λέει, με τη Λιβύη για την εκμετάλλευση των υποθαλασσίων κοιτασμάτων φυσικού αερίου με τη Λιβύη, δεν είναι εναντίον της Αιγύπτου. Και εκεί δεν είδα να αντιδρά ο Σουκρή. Και εάν τα βρουν τελικά η Τουρκία με την Αίγυπτο, γράψε το, είναι η καταστροφή της Ελλάδας. Είναι η καταστροφή ανάλογη με τη μικρασιατική καταστροφή. Γιατί? Εάν τελικώς ισχύσει το τουρκολιβικό μνημόνιο και στην πράξη, η Ελλάδα δεν πρόκειται να το δεχθεί ποτέ, εάν όμως ισχύσει στην πράξη ότι η Κρήτη δεν έχει ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδα, δεν δικαιούται, σκεφτείτε τι θα ισχύσει για τα υπόλοιπα νησιά στο Ανατολικό Αιγαίο. Άρα το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε όλη αυτή η τρέλα, η παλαβομάρα της γαλάζιας πατρίδας, είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και ποιος το άφησε να γίνει αυτό? Η Τουρκία το έχτιζε αυτό τόσο καιρό. Τι έκανε η Ελλάδα, έκανε τίποτα? Και ο κύριος Κατρούγκαλος, τον οποίο του έγραψε και ανοιχτή επιστολή τότε. Ξυπνάτε, και στον κύριο Δένδια. Το άφησαν και έγινε. Αυτά για να μην μας παραμυθιάζουν ότι αυτοί δουλεύουν για το καλό της Ελλάδας. Άμα δούλευε για το καλό της Ελλάδας, το τουρκολιβικό μνημόνιο δεν θα είχε υπογραφεί ποτέ. Θα το είχαν αποτρέψει. Δεδομένες της επικινδυνότητάς του, έτσι. Λοιπόν,
Είδα σήμερα ότι έγινε η τρίτη αποτυχημένη προσπάθεια να εκτοξευθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ένας δορυφόρος της Τουρκίας, κατασκευής της Τουρκίας, ο οποίος είναι κατασκοπευτικός δορυφόρος και θα κάνει φωτογραφίες με ακρίβεια λιγότερη του μέτρου, δηλαδή υψηλής ευκρίνειας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θα θέλουν και πολύ τους κατασκόπους στο έδαφος, θα περνάει κάθε πόσες ώρες ο τουρκικός κατασκοπευτικός δορυφόρος και θα φωτογραφίζει όποια περιοχή τους ενδιαφέρει. Και τις αλλαγές από φωτογραφία σε φωτογραφία θα δείχνουν αν έχουμε στείλει στρατεύματα, αν έχουμε αφαιρέσει, αν έχουμε προσθέσει, παρεμπιπτόντως. Δεν ξέρω, πάντως οι κακές γλώσσες λένε, δεν θέλω να το πιστέψω, ότι αυτό το Πάσχα δεν θα έχουμε επισκέψεις επισήμων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Νομίζω πέρσι ήταν η κυρία Σακελαροπούλου, κάπου είχε πάει στο Αγαθονήσι και έβλεπα δημοσιεύματα που ενοχλούνταν οι Τούρκοι. Φέτος να δούμε αν θα πάνε. Εντάξει, δεν λέμε μεγάλη κουβέντα. Οι κακές κουβέντες λένε ότι έχει συμφωνηθεί για να μην προκαλούμε τους Τούρκους να μην πηγαίνουμε σε νησιά της ελληνικής επικράτειας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι η Τουρκία περνάει τις θέσεις της και ότι θεωρείται πρόκληση να πάει ο Έλληνας αξιωματούχος σε νησιά της ελληνικής επικράτειας και να δούμε τι θα φέρει αυτό μετά στη συνέχεια. Επαναλαμβάνω, δεν το υιοθετούμε, προειδοποιούμε να δούμε τι θα γίνει το Πάσχα, αν. Λοιπόν, αυτά, πάμε στις εκλογές. Καταρχάς, τώρα σε προεκλογική περίοδο, στο χωριό Τσιλβέρ του Τσανάκαλε, Δαρδανέλια δηλαδή, είχε εγκατασταθεί μια οικογένεια Κούρδων. Κάποιοι φασίστες άρχισαν να τους πετροβολούν, ξέσπασε φασαρία, ήρθε η στρατοχωριακή και τι λέτε τι έκανε, σκότωσε τον Κούρδο. Αυτή είναι η Τουρκία. Και αναγκάστηκε τώρα η αναπομείνασα οικογένεια να φύγουν από αυτό το χωριό να πάνε να δουν πού θα κατοικήσουν. Το χωριό του στο Κουρδιστάν, στο τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν, το έχει κάψει ο τουρκικός στρατός. Δεν ξέρω αν είναι το συγκεκριμένο, αλλά έκαψαν 4.500 χωριά τη δεκαετία του 90 για να φύγουν από εκεί, διότι ήταν της λογικής, λέει δεν μπορείς να πιάσεις όλα τα ψάρια στη θάλασσα, μόνο να στερέψεις τη θάλασσα θα πιάσεις όλα τα ψάρια, δεν μπορούσαν να πιάσουν τους αντάρτες δηλαδή, γιατί έβρισκαν υποστήριξη διοικητικής μέρημνας από τα χωριά τους και έκαψαν και κατέστρεψαν 4.500 χωριά. Μπορεί να είναι ένας από αυτούς λοιπόν και τώρα τον σκότωσαν. Εντάξει, πάμε λοιπόν τώρα στις εκλογές. Καταρχάς βλέπω ότι το κόμμα που στηρίζεται κατά βάση από τους Κούρδους έχει και αυτό και άλλες διάφορες συσσωματώσεις αριστερών και οικολογικών κομμάτων και οργανώσεων, ότι έχει και έναν υποψήφιο, έναν Τσερκέζο, Κυρκάσιο. Θυμάστε χθες που είπαμε η Τσερκεζία, την δημοκρατία αυτή που βρίσκεται στον Κάφκασο, στο Βόρειο Κάφκασο. Υπάρχουν στην Τουρκία γύρω στα 3-4 εκατομμύρια Τσερκέζοι. Ο κύριος Χουλουσία Ακάρ είναι Τσερκέζος. Λέγεται μάλιστα ότι και η μητρική του γλώσσα από περιοχή της Κεσάριας είναι. Ήταν, έχει αρκετούς εκεί στην Κεσάρια, έχει στη Μαλάτια, έχει μέχρι και στην Αμισό. Αν δείτε, αν χτυπήσετε στο διαδίκτυο να σας βγάλει χάρτη με τα τσερκέζικα χωριά, θα δείτε την διασπορά του στην Τουρκία. Έναν Τσερκέζο λοιπόν τον έβαλαν υποψήφιο και πιθανόν και να εκλεγεί. Γιατί η πολιτική των Κούρδων είναι να εκπροσωπηθούν οι εθνικές ομάδες και θρησκευτικές ομάδες όλες στο τουρκικό κοινοβούλιο. Και είδα τις δύο προηγούμενες βουλευτικές περιόδους είχαν και έναν Κούρδο, έναν Αρμένιο, τον Γκάρο Παϊλάν, ο οποίος επειδή υπάρχει άρθρο σχετικό δεν μπορεί να βάλει τρίτη φορά. Είναι το άρθρο των Κούρδων, αυτό που απαγορεύει να βάλει τρίτη φορά κάποιος υποψηφιότητα. Είδα ότι υπήρχε και ένας λογαριασμός σε αυτό το κόμμα το καινούργιο που κάναν για να ξεφύγουν την παγίδα του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ανωτάτης Εκλογικής Επιτροπής και είδα και έναν λογαριασμό, είναι το Yeşil Sol, το πράσινο αριστερό κόμμα δηλαδή.
αυτό είναι το καινούργιο με το οποίο θα κατέλουν τις εκλογές, είχαν κάνει και ένα λογαριασμό πόντος. Και λειτουργήσε λίγες μέρες, είχε αρκετούς στο Twitter. Και ο διαχειριστής, ξέρω ποιος είναι, ένα παιδί που ζει κάπου στην Ισπανία, είπε ότι αποχωρώ, αυτός θέλει, ήθελε να εκπροσωπηθεί και ο πόντος στο κοινοβούλιο, να είναι ένας ο οποίος να αυτοπροσδιορίζεται ως Έλληνας του πόντου, του σημερινού πόντου, και πιθανόν να έπεσαν, ασκήθηκαν πιέσεις και ο λογαριασμός αυτός έπεσε. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε, μπορεί να γίνει την επόμενη φορά. Να πάμε να πούμε λοιπόν ότι ο Ερντογάν, είπαμε ότι θα βγάλει λαγούς από το καπέλο, έτσι. Τώρα ο λαγός είναι τις επόμενες μέρες, θα παρουσιάσει ότι φέρνει φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα του Ευξήνου Πόντου, όπου προσπαθεί να κάνει την ανάπτυξη εκεί των κοιτασμάτων, να το φέρει και να το εντάξει μέσα στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Τουρκία, να πει να σας έφερα το δικό μας φυσικό αέριο. Είναι ένας από τους λαγούς. Εντάξει, υπάρχουν και πολλά θέματα για την οικονομία πάντως, που λένε τι θα γίνει την επόμενη των εκλογών κυρίως, και ότι μπορεί να ξεπεράσει το 100% η υποτίμηση της τουρκικής λίρας. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, δεν ξέρω αν είναι έτσι, απλά το αναφέρω. Θα το δούμε, θα διαβάσω αρκετά και αν έχω κάτι να πω θα πω για την οικονομία. Να πω στο τελευταίο, αξιόπιστη επαναλαμβάνω, αξιόπιστη είναι η εταιρεία δημοσκοπήσεων Μετροπόλ, είναι από τις πιο αξιόπιστες στην Τουρκία, σημερινή δημοσκόπηση. 46,9 Κιλιστάρογλου, 45,2 Ερντογάν, 5% Μπουαρέμ Ιντζέ, ο οποίος τα παίρνει από τον Κιλιστάρογλου όλα, έτσι, και 2,1% ο Ογκάν, ένας ακροδεξιός εθνικιστής. Άρα πάμε για ντέρμπι. Εάν αντέξει, γιατί μου λένε άνθρωποι που είναι από εκεί, με όποιους μπορώ και μιλάω από τη γειτονική χώρα, μου λένε ότι δεν θα αντέξει ο Μουαρέμ Ιντζέ, πέφτουν τα ποσοστά του, φεύγουν, απαραιτούνται πολλοί από την Ανατολική Θράκη, λέει, παραιτήθηκαν σχεδόν όλα τα στελέχη του κόμματος που είχε κάνει, το Μεμλεκέτ κόμμα. Τέλος πάντων, αυτά με τα εκλογικά, για να πάμε σε ένα θέμα που θεωρώ εξαιρετική σημασία για την Ελλάδα. Είναι η αυτάρκεια σε αγροτικά στον πρωτογενή τομέα της Ελλάδας. Ένα τεράστιο θέμα, τεράστιο, και πραγματικά εγώ δεν ξέρω να απασχολεί κανέναν. Ένα άρθρο της Δανάης Αλεξάκη, η οποία δούλεψε πολύ για να μαζέψει τα στοιχεία. Ακόμα δυσκολότερη αναμένεται να είναι η νέα χρονιά στον πρωτογενή τομέα, καθώς οι προβλέψεις των αναλυτών κάνουν λόγο για μείωση άνω του 30% στην παραγωγή αραβοσίτου και σιταριού από την Ουκρανία, που υποθηκεύει νέες αυξήσεις στο κόστος φυτικής και ζωικής παραγωγής στην Ελλάδα. Όταν αυξάνονται εκείνα, είχαμε για ζωοτροφές, παίρναμε από εκεί φτηνά, τώρα θα εκτεναχθούν οι ζωοτροφές. Σε επίπεδο εγχώριας αυτάρκειας, στην πλειονότητα των προϊόντων φυτικής παραγωγής, η αυτάρκεια στην Ελλάδα κυμαίνεται κάτω του 50%, ενώ στη ζωική παραγωγή, στο αγελαδινό γάλα, στο χοιρινό και στο βόηο κρέας, τα ποσοστά εξάρτησης από τις εισαγωγές παραμένουν υψηλά. Δεν μπορούμε να θρέψουμε δηλαδή τον πληθυσμό μας. Πού κατήντησε η Ελλάδα? Αν πιάσουμε όλοι οι Έλληνες, εκτός από μερικούς γκάγκαρους εδώ και κάποιους στη Θεσσαλονίκη, 2, 3, 4 γενιές πίσω, βοσκοί ήταν όλοι. Όλοι είχαν από μερικά γελάδια, πρόβατα, κατσίκια, κανεγάιδαρο. Και εμείς σήμερα καταντήσαμε να μην μπορούμε να θρέψουμε τους εαυτούς μας, να εισάγουμε από έξω. Η περιορισμένη εγχώρια επάρκεια αναμένεται να διευρύνει περαιτέρω το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων, το οποίο στο 9 μήνο του 2022 διαμορφώθηκε στα 560 εκατομμύρια ευρώ. Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύνουν από την έρευνα. Προκλήσεις στην παραγωγή, το εμπόριο και την αυτάρκεια των γεωργικών προϊόντων της χώρας, που παρουσίασε σε πρόσφατη εκδήλωση η Διευθύνουσα Σύμβολος της ΓΕΑ Επιχειρήν, Έλλη Τσιφόρο, από την έρευνα Τσιφόρο είναι. Αναλυτικότερα, όπως ανέφερε η κυρία Τσιφόρο, βρισκόμαστε εν μέσω μιας τέλειας καταιγίδας, ελαίω των γεωπολιτικών κλειδονισμών και της κλιματικής κρίσης. Από ό,τι φαίνεται, η επόμενη χρονιά θα είναι δύσκολη. Προβλέπεται μείωση παραγωγής άνω του 30% και στον αραβόστο και στο σιτάρι στην Ουκρανία.
αυτό θα είχε επιπτώσεις. Να σημειωθεί ότι την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο, 21-22, οι παραγωγοί είχαν προλάβει να σπείρουν και υπήρχαν και αποθέματα να διατεθούν στις αγορές. Φέτος δεν συνέβη αυτό. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την κλιματική κρίση, την οποία οι παραγωγοί την βιώνουν πολύ σκληρά, όπως σημείωσε η ίδια, καθιστούν αναγκαίο να εξακριβωθεί ο βαθμός τρωτότητας της ελληνικής γεωργίας. Σε επίπεδο φυτικής παραγωγής, σύμφωνα με την έρευνα, σε όρους αυτάρκειας, 7 προϊόντα έχουν πολύ χαμηλό βαθμό, δηλαδή κάτω το 50%, και στηρίζονται κατά βάση σε εισαγωγές από άλλες χώρες. Πρόκειται για τις φακές, ποσοστό αυτάρκειας 41,9%, τα λευτοκάρεα, και όχι φουντούκια, λευτοκάρεα, λεπτά καρύδια, λευτοκάρεα τα λέγαμε στον Πόντο, 41,9%, το φιστίκι αράπικο 35,1%, το μαλακό σιτάρι 25,1%, το αραβοσιτέλιο 22,3%, η σόγια 5,2% και η ζάχαρη 1,9%. Σε χαμηλά σχετικά επίπεδα διατηρείται και η αυτάρκεια στο κριθάρι 83,5%, στα αμύγδαλα 81,7%, στα ρεβίθια 80%, στις πατάτες 75%, στον αραβόστο 63%, στο ηλιέλαιο 57% και στα φασόλια 52%. Φασόλια που είχαμε στη Φλόρινα, στις Πρέσπες, στην Καστοριά, στον Ευροκόπη, φασόλια τα μισά τα εισάγουμε τώρα. Ικανοποιητικός βαθμός επάρκειας καταγράφεται σε μπιζέλια 99%, κρεμμύδια 99%, σπανάκι 98%, δίκο 98%, μαρούλια 98%, ελαιοκράμβη 96%, ηλίανθο 94%, λεμόνι 92%, βρώμη 91%, καρύδια 90% και κουκιά 90%. Τα σιτηρά στη δεκαετία του 2013-2022, στα σιτηρά, καταγράφηκε μείωση 36% στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, με τον όγκο παραγωγής να συρρυκνώνεται κατά 47%. Στον αραβόστο η υποχώρηση στον όγκο παραγωγής άγγιζε το 50%, στο σκληρό σιτάρι στο 49%, στο μαλακό 54% και στη βρώμη 37%. Ειδικότερα στον αραβόσιτο, η αυτάρκεια κινείται στο επίπεδο το 63%, με τη χώρα να έχει υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές που διαμορφώθηκαν την περίοδο 2018-2020 σε πάνω από 700.000 τόνους, προερχόμενες κυρίως από τη Βουλγαρία το 56%, τη Ρουμανία το 18%, ενώ Μολδαβία, Ρωσία και Ουκρανία συνολικά είχαν το 17% των εισαγωγών αραβοσίτου. Το 9ο του 2022 καταγράφηκε άνοδος της τιμής εισαγωγής κατά 37%. Πώς να ταΐσει ο άλλος τα πρόβατα και τα γελάδια του μετά. Το μαλακό σιτάρι που αποτελεί πρώτη ύλη για βασικά είδη διατροφής όπως άλευρα, ενώ 40% χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή, η αυτάρκεια της χώρας διαμορφώνεται στο 25%. Μόνο. Δηλαδή το 75% το εισάγουμε. Οι εισαγωγές στην τριετία 2018-2020 διαμορφώθηκαν σε 831.000 τόνους, με βασικές προμηθεύτριες αγορές στη Βουλγαρία, τη Ρωσία, τη Ρουμανία, τη Γαλλία, τη Μολδαβία, την Ουγγαρία, ενώ Ρωσία, Μολδαβία και Ουκρανία αντιπροσωπεύουν το 37% των εισαγωγών. Στο 9ο του 2022 καταγράφηκε μείωση εισαγωγών, 10% μείωση, ενώ η άνοδος της μέσης τιμής εισαγωγής ενισχύθηκε κατά 58%. Στο Θεό πήγαν οι τιμές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και την άνοδο των εισαγωγών αλεύρων μαλακού σίτου κατά 33%, με έντονη αύξηση της αξίας κατά 79% λόγω της σημαντικής ανόδου της μέσης τιμής εισαγωγής. Αντίστοιχα, στη σόγια η αυτάρκεια της χώρας κινείται στο 5,2%, στο ηλιέλαιο στο 57% και στο αραβοσιτέλιο 23%. Λοιπόν, κλείνοντας να σας πω το εξής. Κάποια στιγμή την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, ένας φίλος έγινε υπουργός γεωργίας και πήγα και τον βρήκα. Του λέω, εσύ, γιατί δεν ζητάς αυτά τα στοιχεία? Τι εισάγει η Ελλάδα από αγροτικά προϊόντα? Και λέει, και τι να τα κάνω. Τι να τα κάνεις? Απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνουμε απευθείας ενισχύσεις. Μπορεί όμως μέσω προγραμμάτων να κατευθύνεις την ελληνική γεωργία εκεί που έχουμε πρόβλημα για να καλύψουμε τα κενά. Δηλαδή, είμαι νέος αγρότης, είμαι προγράμματα για εξυγχρονισμό της γεωργίας,
αλλά σε συγκεκριμένους τομείς, εκεί που έχουμε έλλειμμα, ούτως ώστε να έχουμε αυτάρκεια. Δεν έκανε τίποτα και μετά είχε και άλλα προβλήματα ο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας, μου είχε πει ένας φίλος υπουργός, σημερινός υπουργός και καλός υπουργός, όταν λέει πήγα να γίνω για πρώτη φορά υπουργός ή προαλυφόμουν για υπουργός, με έπιασε ένας παλιός υπουργός της σημερινής κυβέρνησης και μου είπε, κοίταξε, τώρα που θα πας στο Υπουργείο δεν θα κάνεις τίποτα. Θα πηγαίνεις στο Υπουργείο σου 10 με 11 η ώρα, δεν θα λύνεις προβλήματα, λέει. Γιατί αν λύνεις προβλήματα, τότε δημιουργείς προβλήματα και εχθρούς. Όταν λύνεις ένα πρόβλημα, κάποιοι δυσαρεστούνται. Δεν θα λύνεις προβλήματα. Θα αφήνεις τα προβλήματα να λύνονται μόνο τους. Θα πηγαίνεις λοιπόν 10 ή 11 η ώρα στο Υπουργείο, θα κάνεις τα ρουσφέτια σου και μία η ώρα, δύο θα φεύγεις. Και έτσι δεν πρόκειται να σε ενοχλήσει κανένας, όλα θα πάνε καλά. Με τέτοιες λογικές φτάσαμε σήμερα να μην έχουμε να φάμε στην Ελλάδα. Να αγοράζουμε δηλαδή στάρια, γάλατα, κρέατα, φακές, ρεβίθια, φασόλια από το εξωτερικό. Ποιος είναι υπερήφανος για αυτή την Ελλάδα? Με τους ανόητους που λένε ότι θα μας πάνε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Εγώ δεν είπα να μην πάμε. Να έχουμε αυτάρκεια, να έχουμε και περίσευμα και να μας πάτε και στο φεγγάρι. Όχι όμως να ξεβρακώνετε την Ελλάδα και μετά στα δύσκολα να τρέχουμε. Έχουν καταστραφεί η ελληνική κτηνοτροφία από αυτές τις ανοησίες. Γιατί δεν υπάρχει πολιτική. Και έχουν αυτοί που κατέστρεψαν τη γεωργία και την οικονομία και την κτηνοτροφία, έχουν το θράσος να πάνε και στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Σας μιλάω έτσι γιατί, όχι γενικώς για τις ευαισθησίες που είναι σημαντικά θέματα αυτά και να μην ήμουν βοσκός και γεωργός. Εγώ μεγάλωσα στα χωράφια και στα βουνά, στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Και πραγματικά αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι της προσοχής αυτών που κυβερνούν. Και για ουσιαστικούς λόγους, για αυτούς που ανέφερα, αλλά και για εθνικούς λόγους. Και όχι να πηγαίνουμε στις 10 στο Υπουργείο να φεύγουμε στις 1 και να κάνουμε μόνο ρουσφέτια και τα προβλήματα να λύνονται μόνο τους, διότι όταν τα αφήνεις αυτά τα προβλήματα μεγαλώνουν και γίνονται αυτά που είδατε. Λοιπόν, μέχρι αύριο, μέχρι την Ανάσταση, να είστε όλοι και όλες καλά. Καληνύχτα.